Λοιπόν, κορίτσια, σήμερα θα κάνουμε βιντεάκι για ένα προϊόν το οποίο το άκουγα πάρα πολύ. Πήγα, το αγόρασα προσωπικά με τα πόδια, πλάκα κάνω, από το asos.com. Είναι της Bourjois, το 1-2-3. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ? Είναι ένα make-up το οποίο έχει τρία corrective pigments, όπως λέει ακριβώς. Είναι ένα yellow pigments, δύο mauve pigments και green pigments. Δηλαδή είναι για anti-dark circles, για κύκλους. Το μοβ δίνει λάμψη γενικά στην επιδερμίδα και το πράσινο είναι για τα σημαδάκια τα κόκκινα. Αποφάσισα να το κάνω σήμερα αυτό το βιντεάκι, γιατί το πρόσωπό μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Όπως βλέπετε, έχει αρκετά σπυράκια, εδώ και άλλα σπυράκια. Γενικά είναι ταλαιπωρημένο μετά από τη θάλασσα. Οπότε είπα να το κάνω ένα review να το δείτε. Το έχω δοκιμάσει μόνο μία φορά και αυτό πολύ γρήγορα στο χέρι μου και λίγο στην επιδερμίδα και μου είχε αρέσει. Οπότε το δούμε εδώ μαζί. Κρατάει, όπως λέει, για 16 ώρες. Είναι κατάλληλο κυρίως για λιπαρές επιδερμίδες, από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί από αυτά που γράφει νομίζω ότι είναι περισσότερο για λιπαρές επιδερμίδες. Λοιπόν, θα το κάνω ένα review εδώ μπροστά σας. Δεν φοράω τίποτα. Θα έρθω έτσι αρκετά κοντά ώστε να δείτε και τα σημαδάκια που έχω, οπότε θα δούμε και αν έχει καλή κάλυψη. Γενικά, εμένα το πρόσωπό μου, από ό,τι ξέρετε, είναι αρκετά λιπαρό και γενικά με τάσεις ακμής. Θα χρησιμοποιήσω το πινελάκι αυτό εδώ της Sephora που είναι το αγαπημένο μου, είναι το 45, είναι για make-up. Να με. Να σας πω ότι το αγόρασα από Asos χωρίς μεταφορικά, γιατί το Asos δεν έχει μεταφορικά, και το αγόρασα για 10 ευρώ περίπου. Η απόχρωση που έχω, να σας πω ότι είναι η... Μισό λεπτό. Η 54 Beige. Νομίζω ότι θα είναι λίγο ελαφριά για εμένα, αλλά θα δούμε. Το βάζω και κάτω από τα μάτια. Ας βάλω λίγο και από πάνω, αφού τώρα δεν θα βάλω τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι καλό. Μυρίζει έτσι, έχει μια ελαφριά μυρωδιά. Μην ξεχνάτε να βάζετε κάτω από το πηγούνι και λίγο προς το λαιμό. Καλό είναι να βάζουμε το make-up τα μποναριστά, ώστε να εισχωρεί προς τα μέσα, για αλλιώς με τα χέρια. Και νομίζω ότι είναι καλό γενικά. Καλύπτει. Για να δούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια να καλύψει τους μαύρους κύκλους μόνο ένα, ειδικά τους δικούς μόνο ένα make-up. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πρώτο χέρι. Να πάω λίγο προς τα πίσω να το δείτε. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Και σαν χρωματάκι νομίζω, λίγο ανοιχτό χρώμα είναι. Πιστεύω με μία πούδρα θα το καλύψω καλά, γιατί έχω μαυρίσει αρκετά. Τα σημαδάκια, όπως βλέπετε εδώ, δεν καλύφθηκαν ιδιαίτερα. Οπότε τι θα κάνω, θα πάρω ξανά λίγο και θα το βάλω από πάνω σε αυτά εδώ τα σημεία τα οποία με ενοχλούνε. Νομίζω ότι για make-up είναι γενικά καλυπτικό, θεωρείται καλυπτικό, μέτριο προς καλυπτικό. Και σαν αίσθηση πιστεύω ότι σε λίγο που θα στεγνώσει δεν θα γυαλίζει τόσο πολύ. Φυσικά εγώ ποτέ δεν βγαίνω χωρίς πούδρα, δεν πάει να λέει ότι είναι για λιπαρές επιδερμίδες. Όχι, νομίζω ότι μου άρεσε γενικά και για την τιμή του, δηλαδή για 10 ευρώ με τα μεταφορικά, νομίζω ότι είναι καλό. Λίγο κολλάει, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό εδώ θα απορροφηθεί σε λίγο. Εντάξει, και αυτά εδώ τα σημαδάκια τα οποία έχω, τώρα έχει πολύ δυνατό φως. Πιστεύω ότι το βράδυ δεν θα φαίνονται τόσο πολύ. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται εσάς. Νομίζω ότι είναι ένα καλό προϊόν και η Bourjois γενικά έχει καλά make-up και γενικά καλή καλλιντικά, δηλαδή είμαι ευχαριστημένη γενικά από την Bourjois. Τώρα για 16 ώρες δεν νομίζω να κρατάει. Φυσικά θα βγάλει παρότα στο πρόσωπό μου σε 16 ώρες, σε 8 ώρες μην σας πω όπως όλα τα make-up. Αλλά γενικά σαν υφή, ναι, όσο περνάει η ώρα αρχίζει και
γίνεται σιγά σιγά πουδρένιο. Πιστεύω ότι είναι καλό, δηλαδή με μια πουδρίτσα από πάνω θα είναι καλό. Με άριστα το 10 θα το έδινα ένα 7. Ναι, πιστεύω ένα 7 θα ήταν καλό. Λοιπόν, αυτά, φιλιά, θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!